Καταρχάς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε έρθει εδώ στη σημερινή συνέντευξη τύπου, η οποία γίνεται με αφορμή το εξώδικο που κατέθεσε η Νίκη προς την ΕΠΣΤ για τη συμμετοχή του ΝΥΠΗ ΣΥΓΜΑ Βόλος στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής μέσω της ΕΠΣΤ, της δικιάς μας ένωσης. Το λόγο θα πάρει ο πρόεδρος της Διοικούς Επιτροπής Ποδοσφαίρου, ο κύριος Νίκος Παπακωνσταντίνου, και στη συνέχεια ο κύριος Νίκος Παπαπέτρος, ο μέλος της Διοικούς σας του Ποδοσφαίρου και νομικός, θα σας εξηγήσει για το εξώδικο και φυσικά θα δεχθούν και τις ανάλογες ερωτήσεις. Να σας ευχαριστήσω και εγώ για την προσέλευσή σας. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό το ότι μαζευόμαστε σήμερα εδώ για ένα αρκετά, θα έλεγα, επίγον και σημαντικό θέμα. Επειδή έχουμε ειδικούς από το, θα έλεγα, τη νομική υποστήριξη που η Νίκη έχει, έγκριτους δικηγόρους και δικαστικούς, θα σας αναφέρω και τα ονόματα. Ο ένας κάθεται εξ αριστερών μου, ο Νίκος Παπαπέτρος, έγκριτος νομικός, γνωστός στην κοινωνία του Βόλου και φυσικά ο παδός της Νίκης. Δέχτηκε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση να συμβάλλει αρρωγός σε θέματα πολύπλοκα, σημαντικά, κάπου τα οποία ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά, και εμείς θα ήθελα να τον ευχαριστήσω από καρδιάς μαζί με όλο το Διοικούσα Επιτροπή, ο οποία συμμετέχει, να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τη συμβολή του, για τη μεγάλη του υποστήριξη, αλλά και για τις άριστες νομικές του γνώσεις, οι οποίες μας φέρνουν και είναι ο λόγος που έχουμε μαζευτεί εδώ πέρα, για να εξηγήσει, να πει ορισμένα πράγματα, γιατί πάντα δημιουργούνται αμφιβολίες και ιδιαίτερα όταν δεν αναλυθούν από ειδικούς, βγαίνουν διάφορα συμπεράσματα και τα πηγαδάκια και ότι κυκλοφορεί είναι ίσως προϊόν κουβεντούλας ή καφενείο παρά για μια ομάδα για την οποία εμείς έγινε αυτό το εξώδικο χάρη στις νομικές συμβουλές και για να υποστηριχθεί αυτό το εγχείρημα στη σωστή του βάση, δηλαδή πώς μπορεί να γίνει, και εμείς μας ενδιαφέρει σαν Νίκη να ό,τι είναι ανάμψει η νομιμότητα, δηλαδή ό,τι είναι νόμιμο να μπορεί να γίνει. Το ό,τι είναι στη φαντασία του καθενός ή οποιοδήποτε, αυτό είναι εκτός της δικής μας, του δικού μας ενδιαφέροντος, και γι' αυτό μαζευτήκαμε για να παρουσιάσουμε αυτή την. Με τον καλύτερο τρόπο, βέβαια, θα σας μιλήσει ο έγκριτος νομικός, ο κύριος Παπαπέτρος, Νίκος Παπαπέτρος, ο οποίος κατέχει καλά το θέμα και ήταν αυτό η καρδιά και η ψυχή μαζί με κάποιους άλλους που έχουν συνδράμει για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Χωρίς ιδιαίτερη άλλη, να συνεχίσω. Δίνω το λόγο στον Νίκο τον Παπαπέτρο για να μας εξηγήσει και να μας πει τις λεπτομέρειες. Να επαναλάβω και πάλι να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται να ενημερωθείτε σχετικά με τα τεκτενόμενα στη Νίκη Βόλου, αλλά και γενικότερα στο βολιώτικο ποδόσφαιρο και δίτο ερασιτεχνικό. Να ευχαριστήσω επίσης τον πρόεδρο της Διοικούς Επιτροπής, τον κύριο Παπακωνσταντίνου, για τον πρόλογό του. Να σας δηλώσω καταρχήν ότι παρευρίσκομαι με την ιδιότητά μου ως μέλος της Διοικούσας Επιτροπής, δευτερευόντως ως νομικός. Η ενημέρωση δηλαδή έχει να κάνει με μια ιδιότητα περισσότερο ποδοσφαιρική, θα έλεγα, σε εισαγωγικά. Να διευκρινίσω επίσης ότι δεν είμαι μόνος νομικός που έχω ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Έχουν ασχοληθεί και δικηγόροι, αλλά και νομικοί εν ευρία ενία, πρώην δικαστικοί που έχουν τιμήσει το χώρο της νομικής επιστήμης. Και να σας πω επωνύμως και τον κύριο Καραγιάννη, δικηγόρο του Βόλου, και τον κύριο Αρβανιτόπουλο και τον κύριο Αγγελάρα, πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου, τέως πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου. Όλοι λοιπόν, ο καθένας με το δικό του τρόπο, συνέβαλαν στο να αντιμετωπίσουμε κάποιο ζήτημα. Θα ήθελα να πω εισαγωγικά τα εξής.
Η νίκη Βόλου δεν έχει καμία αντίρρηση, ειλικρινά σας το λέμε και το έχουμε τονίσει από την αρχή και στις δηλώσεις μας αλλά και στα κείμενα που έχουμε αποστείλει στις αρμόδιες αρχές. Δεν έχει κυριολεκτικά καμία αντίρρηση για εγγραφή νέων ποδοσφαιρικών σωματείων. Αποδέχεται τη διεύρυνση και το θεωρεί ιδιαίτερο θετικό νέα σωματεία ποδοσφαιρικά να δημιουργούνται και να ζητούν την εγγραφή τους στην ΕΠΣΤ. Πράγματι, όπως είναι ο Μαγνησιακός, όπως είναι και το νέο σωματείο. Και θα θέλαμε, τουλάχιστον επειδή, εν πάση περιπτώσει, με την ΕΠΣΤ, εγώ δεν έχω κάποια διοικητική σχέση, να εισηγηθώ στην ΕΠΣΤ, να εκφράσει τις ευχαριστίες της και στο νέο σύλλογο με την επωνυμία Ένωση Βόλος Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος και στον πρόεδρό του, τον κύριο Αναστάσιο Γιανακάρη, που επέλεξε να ζητήσει την εγγραφή του ως Κατηρίνης Ορμόμενος από το Κύτρος Πιερίας, επέλεξε να ζητήσει την εγγραφή του συγκεκριμένου σωματείου στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Συλλόγων Θεσσαλίας. Τουλάχιστον ας εκφράσουν τις ευχαριστίες, να δούμε και την παρουσία του ποιος είναι, για να ξέρουμε με ποιους θα συνεργαζόμαστε στο μέλλον. Και βέβαια θεωρώ δεδομένο ότι εφόσον αυτή ήταν η επιλογή του νέου σωματείου, όποια και να είναι η κατάταξή του, δηλαδή είτε θα παίξει σε β' τοπική κατηγορία της οποιαδήποτε άλλο, θα ανταποκριθεί και θα συμμετέχει. Διότι ο σωματείο που ζήτησε την εγγραφή στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Συλλόγων Θεσσαλίας και ανάλογα με το που θα αποφασιστεί στη συνέχεια, θεωρώ δεδομένο ότι θα τιμήσει και την αίτησή του και την υπογραφή του. Και θα συμμετέχει κανονικά στο πρωτάθλημα σε όποια κατηγορία αποφασιστεί και θα σας πω σε ποια κατηγορία θα αποφασιστεί στη συνέχεια να συμμετέχει. Η αντίδρασή μας, σας είπα, δεν έχει σχέση με την εγγραφή των νέων σωματείων. Αυτά είναι καλώς δεχόμενα. Η αντίδρασή μας έχει σχέση με τη διαδικασία. Πληροφορηθήκαμε από τον τύπο ότι στις 17 Ιουλίου, τη Δευτέρα δηλαδή που μας έρχεται, και ώρα 17-5 ώρα το απόγευμα, στα γραφεία της ΕΠΣ θα συζητηθούν μεταξύ άλλων και τα παρακάτω θέματα. Επικύρωση πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της 22 Δευτέρα του 2017, επικύρωση αποφάσεως του ΔΟΣΟΥ περί εγγραφής νέων σωματείων μελών. Τα νέα σωματεία λοιπόν που πρόκειται να εγγραφούν είναι ο Νέος Μαγνησιακός και ο Βόλος Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος. Αυτά τα δύο σωματεία. Η πρώτη παρατήρηση. Πράγματι έχω μπροστά μου τις αιτήσεις. Είναι την αίτηση του Νέου Μαγνησιακού και την αίτηση του Νέου Σωματείου του Βόλους Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος. Το πρώτο που παρατηρώ είναι το εξής για τη διαδικασία. Γιατί πράγματι η διαδικασία αυτή μας προβλημάτισε ιδιαίτερα όλους τους νομικούς. Το πρώτο που παρατηρώ καθαρά διαδικαστικό. Η μεν αίτηση του Μαγνησιακού έχει ημερομηνία 12 Εβδόμου του 2017 και ημερομηνία λήψεως 26 του 2017. Η αίτηση του Νέου Ποδοσφαιρικού Συλλόγου έχει ημερομηνία 26 και ημερομηνία παραλαβής 22 έκτου. Έχω μπροστά μου και το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ημερομηνία σύγκλησης 23 έκτου. Δεν έχω μπροστά μου το καταστατικό της ΕΠΣ, αλλά φαντάζομαι ότι οι προθεσμίες συγκλήσεως δεν είναι της μιας μέρας. Θεωρώ δεδομένο ότι για να συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ έχει και κάποιες προθεσμίες και κάποια διαδικασία. Δηλαδή, κατατέθηκε αίτηση στις 22, τέθηκε ως θέμα ημερήσιας διάταξης, γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη, συγκλήθηκε Διοικητικό Συμβούλιο την αμέσως επόμενη και λήφθηκε και απόφαση περί εγκρίσεως. Το θεωρείτε καταρχήν, αυτό σας λέω καταρχήν, είναι μια παρατήρηση πρώτη, γιατί έχω κι άλλες μετά στη συνέχεια αρκετές. Καθαρά διαδικαστικό. Φαντάζομαι ότι τουλάχιστον κάποιοι θα έπρεπε να δουν και τα άρθρα που αφορούν τις διαδικασίες συγκλήσεως των καταστατικών οργάνων της ΕΠΣ. Είτε Διοικητικού Συμβουλίου είτε Γενικών Συνελεύσεων. Τώρα, βέβαια, αυτά το αν θα προταθούν σε επόμενα στάδια και πού θα προταθούν θα εξαρτηθεί και από το τι θα γίνει στη συνέχεια. Και βεβαίως εμείς σας το λέμε και πάλι, Διοικούσα Επιτροπή είμαστε. Αυτό με τις αρμοδιότητες που έχουμε. Το δεύτερο. Η αίτηση. Σας τις έχω, θα σας τις δείξω, δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε και φωτογραφία. Υπάρχει η αίτηση του Νέου Μαγνησιακού. Θα σας τη διαβάσω. Είναι 5 σειρές. Σας προσκομίζουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή του Αθλητικού Συλλόγου Νέος Μαγνησιακός και παρακαλούμε όπως προβείτε στις ανάλογες ενέργειες. Αυτή. Μια αίτηση απολύτως λογική. Τι ζητάνε? Λένε, σας προσκομίζουμε τα δικαιολογητικά, καθίστε, δέστε τα αν είναι εντάξει και αποφασίστε. Η άλλη αίτηση. Η άλλη αίτηση είναι πιο αναλυτική. Είναι αίτηση του Νέου Ποδοσφαιρικού Συλλόγου που εκπροσωπείται από τον πρόεδρό του κύριο Αναστάσιο Γιαναράκη, κάτοικο Κύτρου Πιερίας. Σας λέω να εκφράσετε και εσείς τις ευχαριστίες σας που επέλεξε τον Βόλο. Το σωματείο αυτό το συγκεκριμένο λέει:
αφού αποφάσισε τη μεταφορά της καταστατικής έδρας στο Βόλο, προς τιμή του, έφυγε από την Περία και ήρθε στο Βόλο, την αλλαγή της επωνυμίας από Πίδνα σε Βόλος Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος, λέει ότι επικυρώθηκαν αυτές οι αποφάσεις και τι ζητάει. Να παρακαλούμε να προβείτε στην εγγραφή του σωματείου. Μέχρι εδώ αυτό θα ήταν και το αίτημα. Στον πίνακα μελών της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας, καθώς, από εδώ και πέρα αρχίζει, μετά τη μεταβολή της έδρας του και τη διαγραφή του, προσέξτε λίγο τη διαγραφή του, έχει διαγραφεί από τον πίνακα, το σωματείο θα είναι μέλος, το έχει αποφασίσει ήδη ότι θα είναι, και θα αγωνίζεται, το έχει αποφασίσει και αυτό, στο οικείο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Η αίτηση, από όσο ξέρω τουλάχιστον με τα λίγα γράμματα ως νομικός, έχει ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο. Ζητάμε. Τι ζητάμε? Αυτό το μόνο πράγμα που μπορούμε να ζητήσουμε από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας είναι η εγγραφή μας. Τίποτα άλλο. Το πού θα αγωνιζόμαστε δεν το καθορίζουμε εμείς. Πραγματικά θα ήθελα κι εγώ, με την άποψη που έχω για την νίκη, να αγωνιστεί στην Α Εθνική, στη Β Εθνική. Θεωρώ, ξέρω ότι η ομάδα μας για εκεί είναι. Αλλά επειδή το θέλω εγώ, σημαίνει ότι θα κάνω μια αίτηση και θα λέω εγγράψτε με στη Β Εθνική. Επειδή το αποφάσισα εγώ, επειδή το θεωρώ εγώ. Δηλαδή εδώ το σωματείο αυτό αποφάσισε ότι πρέπει να παίξει και στη γάμα κατηγορία και αυτό αποτελεί αντικείμενο αιτήσεως, επί της οποίας αιτήσεως θα αποφανθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ, το οποίο και απεφάνθηκε να την κάνει δεκτή. Το μόνο πράγμα λοιπόν για το οποίο θα μπορούσε να αποφανθεί είναι η εγγραφή ή μη εγγραφή. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Τα παρακάτω ως εκ περισσού και η λήψη απόφασης επί αιτήσεως με τέτοιο περιεχόμενο. Αναρμοδίως καταρχήν και δευτερευόντως παρανόμως. Διότι δεν μπορεί να αποφασίσει για κάτι που δεν έχει αρμοδιότητα. Τι να αποφασίσει η ΕΠ, πού θα παίξει το σωματείο, το οποίο ήδη έχει αποφασίσει από μόνο του ότι θα είναι και μέλος και θα αγωνίζεται, το λέει συγκεκριμένα, θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Αυτή λοιπόν η αίτηση, που δεν έχει αποκλειστικό περιεχόμενο και μόνο την εγγραφή, αλλά έχει και παρελκόμενα και παρεπόμενα αιτήματα, ήρθε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠ σε μία μέρα, σας το τόνισε. Και έγινε και δεκτή. Βεβαίως θα ήθελα να σας επισημάνω ότι οι αιτήσεις για εγγραφή δεν απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και δεν αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή. Εδώ αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν ακόμα ήθελε γίνει δεκτό ότι ακόμη και αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο που αποφάσισε αρμοδίως αποφάσισε, τότε η απόφασή του είναι από μόνη της εκτελεστή. Τι χρειάζεται περαιτέρω έγκριση από Γενική Συνέλευση? Καμία απόφαση εκτελεστικού οργάνου δεν χρειάζεται περαιτέρω εγκρίσεως. Ή είναι ή δεν είναι. Το ερώτημα που τίθεται περαιτέρω είναι το εξής. Τι ζητείτε, εν πάση περιπτώσει, αν κάνουμε μια αποκωδικοποίηση αυτής της σκοπίμως ασαφούς και γενικολογής αιτήσεως? Διότι η ασάφεια και η γενικολογία της και το αίτημά της έτσι όπως είναι διαρθρωμένο, διατυπωμένο, είναι σκόπιμα, σας λέω και πάλι ασαφές, ακριβώς για να μην μπορεί να βγει άκρη. Τουλάχιστον από τις ομολογίες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση, φαίνεται ότι έχει γίνει διαγραφή από την προηγούμενη ένωση. Και αυτό ορθά, γιατί δεν μπορεί κάποιο σωματείο να είναι μέλος δύο ενώσεων. Απαγορεύεται από την αθλητική νομοθεσία. Άρα έχει πάψει να υπάρχει ως μέλος κάποιας ένωσης. Δεν μιλάμε για μεταφορά, γι' αυτό σας το τονίζω αυτό. Έπαψε να είναι λοιπόν μέλος της Ένωσης Πιερίας. Έρχεται να γίνει μέλος της Ένωσης Θεσσαλίας, Μαγνησίας. Για πρώτη φορά. Άρα μιλάμε για νέο μέλος. Το ένα. Η ίδια δηλαδή η παραδοχή ότι έχει γίνει διαγραφή προγενέστερη, ενέχει και την παραδοχή ότι η αίτηση περιέχει αίτημα για εγγραφή νέο μέλος. Το ίδιο βέβαια έχει και πρόσκληση. Και η πρόσκληση το ίδιο λέει. Περί εγγραφής νέων μελών. Όταν μιλάμε λοιπόν για νέα μέλη, σημαίνει ότι τα νέα μέλη αποδέχονται και τον κανονισμό ποδοσφαίρου. Τον κανονισμό, τον ΚΑΠ το λεγόμενο. Που σημαίνει ότι τα νέα μέλη υποχρεωτικά συμμετέχουν στη Β' αεραστεχνική κατηγορία, στο Β' τοπικό. Σας λέω και πάλι, θεωρώ δεδομένο, εφόσον υποβλήθηκε η αίτηση και ανεξαρτήτως της εξέλιξης, που θεωρώ και πάλι δεδομένο ότι, γιατί δεν υπάρχει άλλη οδός νόμιμη, ότι θα συμμετέχει στη Β' τοπική κατηγορία και το ευχόμεθα κι εμείς να έχει καλή επιτυχία στη διάδρομη του αυτή, το νέο σωματείο. Τώρα, υπό άλλη εκδοχή, η οποία βέβαια δεν διαφαίνεται εκ του περιεχομένου της αιτήσεως, ότι δηλαδή δεν μιλάμε για νέο μέλος, αλλά για μια άλλη διαδικασία, διαδικασία μεταφοράς δηλαδή, που ασαφώς φαίνεται επειδή υπήρξα μέλος της ΕΠΣ Πιερίας. Ναι, υπήρξες, δεν είσαι. Υπήρξες και θα είσαι μέλος της ΕΠΣ Θεσσαλίας, θα είσαι, δεν ήσουν.
Τότε λοιπόν να συμμετέχω στο πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας. Οι προϋποθέσεις όμως εκεί είναι συγκεκριμένες. Πρώτον, δεν τα αποφασίζει κανένα διοικητικό συμβούλιο, αν μιλάμε για αυτή τη διαδικασία, να σας το πω επιγραμματικά. Αν μιλάμε για αυτή τη διαδικασία, δεν το αποφασίζει κανένα διοικητικό συμβούλιο, ούτε καμία εκτελεστική επιτροπή, ούτε καμία γενική συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται μόνο γνώμη. Θα ζητούνταν γνώμη, όχι αίτηση έγγραφης. Παρακαλώ, γνωρίστε μας την άποψή σας. Και αυτή η γνώμη δεν αρκεί να είναι μόνο γνώμη της ΕΦΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, απαιτείται γνώμη και της άλλης ένωσης, που για να δώσει γνώμη η άλλη ένωση της Πειραιάς, θα πρέπει να ήταν μέλος της Πειραιάς, όχι να διαγραφεί. Η Πειραιά θα έδινε γνώμη γιατί? Για ένα σωματείο που είχε πάψει να είναι μέλος? Απαιτούνται λοιπόν δύο γνωμοδοτήσεις. Μία της ενώσεως από την οποία προέρχεται, την Πειραιά, που έπαψε όμως να είναι εκεί μέλος, και μία της νέας ένωσης που ζητείται. Εδώ δεν ζήτησαν γνώμη όμως. Υποβάλαν αίτηση, ζητώντας κάτι πολύ συγκεκριμένο. Εγγραφή και μάλιστα στην γάμα κατηγορία. Ας το ξεπεράσουμε και αυτό. Που δεν ζητήθηκε γνώμη. Περαιτέρω, ποιος αποφασίζει? Αυτός που αποφασίζει είναι η ΕΠΟ, αφού εκφραστεί η γνώμη. Μόνο η ΕΠΟ. Αποκλειστικά η ΕΠΟ. Εδώ δεν ξέρω αν θεώρησε η ΕΦΣΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ότι έχει χωρίσει αρμοδιότητα η ΕΠΟ στην ίδια να αποφασίσει και για το συγκεκριμένο θέμα, ή αν πήρε μόνη τις αρμοδιότητες αυτές, γιατί αποφάσισε και γι' αυτό. Για την εγγραφή. Και πότε γίνεται δεκτή μια τέτοια αίτηση για μεταφορά δηλαδή αγωνιστικής δραστηριότητας σε άλλη περιοχή? Μόνο για γεωγραφικούς λόγους, καθαρά γεωγραφικούς λόγους, που σημαίνει ότι πρακτικά δεν είναι δυνατή εύκολη μετακίνηση στην έδρα του νομού ή εκεί που γίνονται οι αγώνες. Είναι πιο εύκολο να παίζει μια ομάδα σε διπλανό νομό. Είπα και το πρωί σε κάποια συνέντευξη ότι οι Τσαριτσάνοι ή η Ελασσόνα, αν είναι δύσκολο να παίζουν, τουλάχιστον θα μπορούσαν θεωρητικά να ζητήσουν στο γειτονικό νομό Κοζάνης ή κάπου αλλού. Ή η Ανάβρα εδώ πέρα, αν είχε τοπικό σωματείο, επειδή ο Δομοκός είναι πιο κοντά και η Λαμία είναι πιο εύκολη πρόσβαση και για να μην έχουμε τα χιόνια από την Όρθρη, θα μπορούσε να ζητήσει για γεωγραφικούς λόγους. Πλην όμως εκεί απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις: υποβολή αίτησης, αιτιολογημένης αίτησης, να εκτίθεται τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και λήψη απόφασης μετά από γνώμη πλήρως αιτιολογημένης. Εάν εσείς όλα αυτά που σας είπα βλέπετε κάτι στη διαδικασία αυτή, οι αιτήσεις είναι εδώ προς δική σας διαφώνηση ή φωτογράφηση ή αναπαραγωγή, ό,τι θέλετε. Εάν η όλη διαδικασία έχει κάτι από όλα αυτά και είναι νόμιμη, εμείς πράγματι την νομιμότητα την αποδεχόμαστε. Σας είπαμε και πάλι από την αρχή, οποιοδήποτε συμμετέχει σε τέτοιες διαδικασίες με νόμιμο τρόπο είναι απολύτως αποδεκτός. Είτε παίζει στη Β' τοπική, είτε παίζει στη Γ' κατηγορία, είναι απολύτως αποδεκτός. Τώρα, δεν θέλω να πω περισσότερα θέματα που δεν άπτονται της ιδιότητάς μου ως νομικού, αλλά έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Το αν κάποιοι επενδυτές, όπως ο κύριος Γιαναράκης εδώ πέρα, θέλει να επενδύσει στην περιοχή Μαγνησίας, υπάρχουν και άλλες ομάδες. Ας επιλέξει, εν πάση περιπτώσει, αν ήθελε να παίξει την Γ' κατηγορία, να επενδύσει στις υφιστάμενες ομάδες. Τέσσερις είναι αυτή τη στιγμή στη Μαγνησία. Και θα ήταν ευχής έργο για τον κύριο Γιαναράκη να δούμε τις δυνατότητες χρηματοδοτικές για να μπορούν να ανταποκριθούν και οι ομάδες στα νέα τους καθήκοντα. Δεν θα ήθελα εισαγωγικά, μάλλον σας κούρασα πολλά, σας είπα για το νομικό πλαίσιο. Σας είπα υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που δυστυχώς δεν βρίσκονται εδώ. Προφανώς ήταν για λόγους υποχρεώσεων. Είναι μόνο ο κύριος Αγγελάρας που διευκρινιστικά θα σας πει κάποια πράγματα και ο ίδιος εφόσον το ρωτήσετε και να απαντήσουμε περαιτέρω σε ερωτήσεις σας όλοι. Κύριος Αποστολακόπουλος, να ρωτήσει από τον κόλπο. Ναι. Υποστηρίζουμε ότι εμείς δεν τους έχουμε γράψει σε κατηγορία, τους έχουμε γράψει ως μέλος. Και αυτός που αποφασίζει ήταν η ΕΠΟ. Σε αυτό τι έχει να πεις? Καταρχήν την εγγραφή ως μέλος την αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή, σας είπα, και όχι το Διοικητικό Συμβούλιο. Για να είμαστε τυπικά εντάξει. Το δεύτερο, το τι αποφασίζεις εξαρτάται από το τι σου ζητάμε. Έτσι. Δηλαδή αυτό που αποφασίζει είναι αυτό που του ζητάνε. Την αίτηση δεν ζητάνε την εγγραφή. Έχει και τα παρεπόμενα. Δηλαδή, επί ποιες αιτήσεως αποφάσισε, επί άλλης αιτήσεως, όχι επί αυτής της συγκεκριμένης. Γιατί η αίτηση είναι πολύ συγκεκριμένη. Αν αποφάσισε επί άλλη αιτήσεως, τότε κακώς αποφάσισε. Αν αποφάσισε εκτός περιεχομένου αιτήσεως, πάλι κακώς αποφάσισε. Είναι εκτός θέματος. Η αίτηση είναι σαφέστατη. Αυτό απαντάμε. Τι άλλο να σας πούμε, πιο σαφές ακόμα. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΘΕΦΣ είναι αρμόδια για να κάνει δεκτή αίτηση εγγραφής. Αυτό και τίποτα άλλο. Το που θα παίξει μια ομάδα δεν το καθορίζει η τοπική ένωση, είναι προφανές. Καθορίζει μόνο την εγγραφή, αλλά το περιεχόμενο της αίτησης δεν ήταν αυτό, δεν ζητήσαν αυτό. Όταν καλείται ένα συλλογικό όργανο, ένα καταστατικό όργανο μιας ένωσης, ενός σωματείου να αποφασίσει, αποφασίζει με αυτό που το ζητάνε. Δηλαδή, αν πάω εγώ στα δικαστήρια και ζητώ να μου δώσουν π.χ. ένα ποσό και το δικαστήριο αποφασίζει ότι το διπλανό ακίνητο είναι δικό μου, είναι τελείως άλλο ζήτημα, επί άλλο αντικειμένο αποφασίζει. Λοιπόν,
Θέλει να κάνει άλλη ερώτηση. Έχει δυνατότητα να πει ότι με αυτή η ομάδα θα παίξει την άμα εθνική. Προφανώς και μπορεί να το πει. Τώρα, αν θα είναι νόμιμη η απόφαση και αν η απόφαση της αυτή θα προσβληθεί μετά. Πώς θα αντιδράσετε εσείς για σχέση με την διαδικασία? Να σας πω με δύο λέξεις. Εμείς είμαστε διοικούσα επιτροπή. Δεν είμαστε νομικό πρόσωπο. Νομικό πρόσωπο είναι ο Γυμναστικός Σύλλογος Νίκη. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Νίκη λοιπόν θα κάνει διοικητικό συμβούλιο ή τα Γενική Συνέλευση και θα αποφασίσει αν θα ασκήσει 11 μέσα και ποια 11 μέσα θα ασκήσει. Εδώ μιλάμε εμείς. Εμείς είμαστε διοικούσα επιτροπή ποδοσφαίρων. Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που σας λέω. Δεν θα αποφασίσουμε εμείς. Εγώ μπορώ να σας πω τι σκέψεις έχουμε, αλλά δεν αρκεί αυτό και δεν θέλω να σας πω. Προφανώς και δεν θα δρανίσουμε, αυτό θα σας πω.